Η ογκώδης διαδήλωση χιλιάδων πολιτών, μεταξύ των οποίων ακτιβιστές, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και στελεχών της αντιπολίτευσης, δεν δείχνει να τρομάζει την ουγγρική ηγεσία. Είναι έτοιμη τη Δευτέρα να περάσει την τέταρτη αναθεώρηση του συντάγματος, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία 2/3 που διαθέτει στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Με συνθήματα όπως «Το Σύνταγμα δεν είναι παιχνίδι» και «Δημοκρατία το δίκαιο του νόμου», οι διαδηλωτές ζήτησαν να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Οι τροποποιήσεις είναι σαρωτικές, με πιο βασική τον περιορισμό στο βαθμό που σχεδόν να εκμηδενίζει την παρεμβατικότητα ανεξαρτήτων θεσμών, όπως είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Έντονη είναι η δυσφορία και από την Κομισιόν αλλά και από την Ουάσιγκτον για τις ενέργειες του Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, τις οποίες θεωρούν ως επιχείρηση υπερσυγκέντρωσης εξουσιών.